Πλέκοντας το εγκόμιο στους Έλληνες πολίτες που τα τελευταία 8 χρόνια παραδέχθηκε πως πέρασαν δύσκολα, ο Μίμης Δημητριάδης μιλά για το σημερινό οριστικό, όπως το χαρακτήρισε, τέλος των μνημονίων. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Νομοκοζάνης έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα και για μια νέα αρχή για όλους τους πολίτες και για την πολύπαθη Ελλάδα. Σήμερα είναι μια μέρα ιστορική, διότι μετά από μια περίοδο μακριά έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Σήμερα είναι το τέλος των μνημονίων και συνέβη αυτό το οποίο πριν ακριβώς 3 χρόνια υποσχεθήκαμε και συμφωνήσαμε με τον ελληνικό λαό, πως ακολουθώντας ένα ηπιότερο πρόγραμμα θα βγούμε από την κρίση με το κεφάλι ψηλά και όλη την κοινωνία όρθια. Αυτό σήμερα είναι γεγονός, το τέλος των μνημονίων είναι γεγονός, το τέλος της Επιτροπίας είναι γεγονός. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή έχοντας διασώσει μια σειρά από πολύτιμες παραμέτρους της ιστορικής πολιτικής ζωής του τόπου αλλά και των πεπραγμένων μας, τα οποία είναι τα δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματα, ο δημόσιος πλούτος και ο δημόσιος χώρος ως μια σημαντική βάση για την ανάταση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, για μια δίκαιη ανάπτυξη με επίκεντρο τη δημιουργία του εργαζόμενου λαού. Αυτή η εποχή είναι μπροστά μας. Την έχει ανοίξει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και με την υποστήριξη την καθολική του λαού μας. Ο λαός μας έχει αποδείξει αυτή την τριετία πως έχει μια υψηλή αίσθηση πολιτικής ευθύνης. Έχουμε κάνει μια σημαντική διέλευση πολιτική ως χώρα αυτή την τριετία, που μόνο ένας λαός με την ικανότητα, την αυταπάρνηση και την αυτοπεποίθηση του ελληνικού μπορούσε να επιτύχει. Αυτό το γεγονός μας δίνει την πεποίθηση, και αυτό κρατώ εγώ, και τη σιγουριά θα έλεγα, πως το μέλλον είναι δικό μας, είναι στα χέρια μας, ακριβώς γιατί έχουμε ένα λαό με πολύ υψηλό επίπεδο πολιτικής ευθύνης, με πολύ υψηλό επίπεδο κοινωνικής ευαισθησίας, με πολύ ψηλά την ατζέντα στον ελληνικό λαό των πολιτικών της αξιοπρέπειας και της ελπίδας.